Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 8ο Πανελίνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και επί Τραπέζια Ελιά Καλαμάτα. Και πιστεύω ότι αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί είναι ένα θεσμό ο πανελληνιο φεστιβαλ ελαιολαδου και επι τραπεζια ελια καλαματα και πιστευω οτι αυτο εχει τεραστια σημασια γιατι ειναι ενα θεσμο ο οποιο με τη στήριξη των συνδιοργανωτών αφενό και όλων των υποστηρικτών που έχει το φεστιβάλ διαχρονικά, ανάμεσά του και το κοινό τη περιοχή μα, αλλά και γενικότερα, συνεχίζει ακόμα και τι δύσκολε εποχέ. Να πούμε ότι το φετινό φεστιβάλ έχει κάποιες αν θέλετε καινοτομίες ή κάποιες αλλαγές. Ο φετινός διαγωνισμός θα έχει μια σημαντική διαφορά από τους προηγούμενους αφού βασικός κριτής των διαγωνιζόμενων ελαιολάδων θα είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές, δηλαδή οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι φορέων και τύπου. Ε, δεν συνδέεται με άλλα τοπία, τα οποία έχουν αναφέρει διαγωνισμού που έχουν εμπορικέ σχέσει κτλ. Είναι καθαρά ένα φεστιβάλ πληροφόρηση και ανάδειξη του ονόματο Pop Καλαμάτα, δηλαδή το Μεσυνιακό Ελαιόλαδο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τη φετινή χρονιά υπάρχει μια αν θέλετε, στόχευση σε θέματα που έχουν απασχολήσει πολύ τον πρωτογενή τομέα και είναι δύο. Είναι η αύξηση που έχουν οι τιμέ στα λοιπάσματα και το δεύτερο είναι η αύξηση που έχει η τιμή στο ενεργειακό κόστο, ενεργειακό κόστο για το οποίο μιλάμε. Σκοπό του διαγωνισμού είναι να παρουσιαστούν νέε ιδέε και συμπεράσματα που θα βοηθήσουν του αγρότε και του επαγγελματίε στο συγκεκριμένο κλάδο να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το θέμα του προϊόντος αυτού. Είναι ένα προϊόν το οποίο το έχουμε περισσότερο ευδοκιμήσει στη Μεσόγειο. Ειδικότερα στην περιοχή μας σαν Μεσσηνία ε, νομίζω ότι είναι, εκεί στηρίζεται η αγροτική μας πολιτική στο ελαιόλαδο και βέβαια και σε κάποια άλλα προϊόντα. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Ελίτσι, τη ριζόρτ στην παραλία της πόλης και συνδιοργανωτής θα είναι η Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας.